Μιλώντας για το Σίμω, θέλω να πω ότι είδα μία προσβλητική συμπεριφορά, ένα ομοφοβικό σχόλιο, ρατσιστικό, δεν μου άρεσε καθόλου. Νομίζω ότι αυτή είναι και η άποψη του κόσμου γενικότερα, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα social media και χαίρομαι γι' αυτό. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά που έκανε χθες ο Σίμος απέναντι στον Βασίλη Βασιλικό, εγώ τη χαρακτηρίζω αλήτικη. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2019 να βλέπουμε τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Ειδικά μάλιστα όταν έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη δημόσια συζήτηση πριν από λίγο καιρό για το bullying και ένα μέρος αυτού του bullying για ανθρώπους που έχουν διαφορετική ερωτική συμπεριφορά από εμάς, έστω και αν αυτό δεν αφορά στον Βασίλη, απλά πέταξε κάτι ο Σίμος. Για μένα ήταν σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, πού βρίσκεσαι, αγόρι μου, πού βρίσκεσαι, είσαι με την παρέα σου στο καφενείο και λες πετάς τα υπονοούμενα. Σε βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό σε βλέπουν άνθρωποι bullying. οι οποίοι έχουν πρόβλημα στη δουλειά τους, στο σχολείο τους, με την παρέα τους. Και πάνω που έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα και αρχίζουμε και τα βλέπουμε λίγο πιο φιλελεύθερα, λίγο πιο ανεκτικά, έρχεσαι εσύ ξαφνικά και πετάς την ατάκα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρίνει την προσωπική ζωή κάποιου άλλου, εφόσον δεν τον ενοχλεί. Ακριβώς. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Απαράδεκτη. Εύχομαι να είναι η μόνη συμπεριφορά που θα δούμε από το Σίμω και να μην τον χαρακτηρίζει γενικά σαν προσωπικότητα. Λάουρα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει τόσο εύκολα να αλλάξει την άποψή μου ο ίδιος εκείνος, ο Νίκης και να φέρει. Εμένα την άλλαξε στο χειρότερο. Ναι, αυτό, ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει από εδώ και στο εξής δεν πρόκειται να μου το αλλάξει. Έχει φάει χ, να το πούμε κάπως έτσι, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα εμένα προσωπικά με πλήγωσε το να βλέπω τέτοιο πράγμα, τέτοια γεγονότα στην τηλεόραση το 2019 ακριβώς. Δεν μ' αρέσει ούτε να το βλέπω σε μια διπλανή παρέα. Δεν θέλω να το έχω ούτε στη δική μου την παρέα. Δεν θέλω να υπάρχει κάτι στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Οικογένειες που ακούν φίλοι, έτσι. Ακριβώς. Όλα τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι έχουν δικούς τους ανθρώπους. Τον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η σχέση των δύο παικτών από εδώ και πέρα. Γιατί μπορεί και ο Σίμος να το έκανε να ξέφυγε λίγο. Και να κάνει λίγο πίσω. Δεν ήταν μόνο Σίμος. Είδε τον Τόνι που χασκογελούσε δίπλα. Και ο Τόνι έχει τον εαυτό του στο χέρι του. Τι εννοεί. Όχι, ήταν χαχαχαχα. Λες και είναι δίπλα στο σχολείο και στο στρατό. Ναι, γελάσανε. Αυτό που μπορούσα να διακρίνω μέσα. Αυτό που μπορούσα να διακρίνω μέσα από το βίντεο στο περίπου. Επειδή ξεκίνησε πάρα πολύ ξαφνικά όλο αυτό. Κάτι έχει υποθεί μια ατάκα από την πλευρά του Βασίλη. Που το διαπιστώσαμε μετέπειτα όταν έλεγε Αφροδίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ότι ξέρει κάτι, δεν το εννοούσε προφανώς έτσι ο Βασίλης. Αυτό όμως προφανώς οτιδήποτε και να έπρεπε. Δεν δικαιολογείται να το λες αυτό. Δεν δικαιολογεί αυτό το πράγμα το να αντιδράσεις έτσι. Δεν το συζητώ και είναι πάρα πολύ κρίμα για μένα που η υπόλοιπη παρέα εκεί μέσα δεν αντέδρασε. Για μένα πρέπει να επιβληθεί ποινή στο Σίμω. Υπάρχουν ποινές για τα παιχνίδια, πρέπει να υπάρχουν και ποινές για αυτό που είναι πολύ χειρότερο. Ξέρετε τι προσπαθεί. Είναι χειρότερο αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι προσπαθεί αυτό. Το πώς το διαβάζω. Επειδή προσπαθεί. Θέλει. Σαν να θέλει να αποστασιοποιηθεί από το γεγονός ότι είναι ο αμέσως προηγούμενος καινούριος, θέλει να γατζωθεί πάνω στο Τόνι, επειδή διακρίνει ότι είναι ο πιο δυναμικός εκεί μέσα και κάνει κουμάντο. Δεν θα ήθελα να βγάλουμε ακόμα συμπεράσματα για την προσωπικότητα του Σίμου, γιατί και αυτός είναι ένας νέος παίκτης. Στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, ναι, ήταν όντως φάουλ. Εύχομαι να το διορθώσει στη συνέχεια. Θα δείξει και πώς θα είναι η σχέση των παικτών από εκεί και πέρα.